Και ερχόμεθα σε ένα δεύτερο. Πάλι από τον Αβά Ιωάννη. Είπε το εξής: ας μη ρυπώσουμε, παιδιά μου, αυτόν τον τόπο όπου οι πατέρες μας τον καθάρισαν από τους δαίμονες. Μιλάμε, αλήθεια, για ρύπανση ενός τόπου. Μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι υπάρχει και ρύπανση των δαιμόνων? Είναι βαθύς ο λόγος αυτός, αλλά και σε πολλούς πραγματικά είναι άγνωστος. Ρυπαίνει ένας τόπος από τους δαίμονες? Το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας στις ευχές των εξορκισμών είναι κατάμεστο από αυτή τη θέση, ότι ρυπαίνεται ένας τόπος, δηλαδή λερώνεται ένας τόπος από την παρουσία δαιμόνων. Έτσι, για παράδειγμα, από μία ευχή του Μεγάλου Βασιλείου λέει το εξής: όταν αποτείνεται ο ιερεύς εις τον υποεξορκισμόν άνθρωπο, και βέβαια αποτείνεται εις τους δαίμονες, και λέγει: φοβήθητη, φύγε δαιμόνιον ακάθαρτον και εναγές, ή προς επέλασας άφρο ή εν θαλάσση, αν ξαφνικά πέρασες ή από τη θάλασσα έρχεσαι, ή εν ποταμό ή υπογής ή φρέατος, αν έρχεσαι από πηγάδι ή εκ κρυμνού ή εκ λάκου, από λάκο, ή λίμνης ή καλαμόνος, από ένα χώρο που είναι καλαμιές, ή ύλης ή άλσους, ύλη είναι το δάσος, ή άλσους ή δρυμόνος ή δένδρου, έρχεσαι από κάποιο δέντρο, ή εκ στέγης λουτρού, από στέγη λουτρού, ή εν κολυμβήθα υδάτων, δεξαμενή με νερά, ή εκ μνήματος ειδωλικού, ή από τάφο που έθαψαν έναν ειδωλολάτρη, ή όθεν εισμεν και ουκίσμεν, ή από εκεί που δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε. Από πού έρχεσαι? Φύγε. Άωστε λοιπόν οι δαίμονες μπορεί να έρχονται από κάποιον τόπον. Ώστε λοιπόν οι δαίμονες μπορούν να ρυπαίνουν έναν τόπον. Ναι, τι είναι εκείνο που ρυπαίνει έναν τόπον? Είναι η αμαρτία γενικά. Προσέξτε, η αμαρτία γενικά που θα γίνει σε ένα τόπο. Ειδικότερα είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Είναι ακόμα οι ειδωλολατρικές τελετές, ακόμα και η επιτέλεση μαγικών πράξεων. Αυτά ρυπαίνουν έναν τόπο. Και ο τόπος αυτός γίνεται κατοικητήριον των δαιμόνων, όπως και οι άνθρωποι γίνονται κατοικητήριον ή τόπος των δαιμόνων, αυτοί που τα επιτελούν αυτά τα μαγικά δαιμονικά πράγματα. Πάντως πρώτα ο άνθρωπος ρυπαίνεται και από τους δαίμονες, και μετά ένας τόπος ρυπαίνεται. Και πως καθαρίζει ένας τόπος? Είδαμε πως, παρακαλώ, λέγει στους υποτακτικούς του ο Αβάς Ιωάννης να μην ρυπαίνουν τον τόπον αφού τον καθάρισαν οι πατέρες. Πως, αλήθεια? Ακούστε, ένας τόπος καθαρίζεται πρώτον με τους εξορκισμούς, δηλαδή με την απέλαση, το διώξιμο των δαιμόνων, δεύτερον με τον αγιασμό, και τρίτον, το και σημαντικότατον, με τον βίο τον Άγιο των ανθρώπων. Σαν έλεγε στους υποτακτικούς του ο Αβάς Ιωάννης: πατέρες, μην αμαρτάνετε, τον τόπο αυτόν τον αγίασαν οι προγονείς μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην τον ρυπαίνετε με αμαρτίες, αφού εκείνοι έδιωξαν τους δαίμονες. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κάτι καινούριο: σπίτι, χωράφι, μηχάνημα,
αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Πρώτα επιτελούμε αγιασμόν, ακριβώς για να απομακρύνουμε από το σημείο αυτό, από τον τόπο αυτόν, τυχόν εγκατοίκηση των δαιμόνων. Το ίδιο γίνεται και σε εκείνους που πρόκειται να βαπτιστούν. Δύο πράγματα είναι οι τόποι εδώ στο βάπτισμα: το νερό της κολυμβήθρας και ο άνθρωπος που θα βαπτιστεί. Και το ένα είναι κατοικητήριο των δαιμόνων και το άλλο είναι κατοικητήριο των δαιμόνων. Γι' αυτό ακριβώς λέγονται οι εξορκισμοί, για να διώξουμε τους δαίμονες από το νερό και δεύτερον να διώξουμε από την καρδιά, από την καρδιά του ανθρώπου και το σώμα του τους δαίμονες που εκεί, προσέξτε με, εμφολεύουν, φωλιάζουν. Προσέξτε, φωλιάζουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο λέγονται αυτοί οι εξορκισμοί ή όπως λέγονται αφορκισμοί. Είναι την ώρα που ο βαπτιζόμενος βλέπει προς δύσμας και ένας ιερεύς, αν είναι δύο, ο ένας εκ των δύο ή ο ένας που υπάρχει, διαβάζει τους εξορκισμούς ή αφορκισμούς και μετά ερχόμεθα στην κολυμβήθρα, αφού και από εκεί διώξουμε τους δαίμονες από το νερό και επιτελέσουμε το βάπτισμα. Αυτό που λέει ο λαός, στοιχιά, δαιμονικά, από εδώ βγαίνει. Όχι βεβαίως ότι είναι η ψυχή του αποθανόντος ανθρώπου. Ο καθένας που θα πεθάνει, η ψυχή του πηγαίνει, όσο αμαρτωλός και να είναι, εις των οικείων τόπων. Η ψυχή του ανθρώπου δεν στοιχιώνει, δεν γίνεται βρικόλακας, αλλά οι δαίμονες υποκρίνονται τις ψυχές των ανθρώπων και μάλιστα των ανθρώπων των αμαρτωλών, διότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ρυπάνει τον τόπον με την αμαρτία και τώρα έρχονται οι δαίμονες και κατοικούν στον τόπον αυτόν που είχε αμαρτήσει ένας άνθρωπος, και τον τόπον αυτόν τον καθιστούν τώρα ακάθαρτον. Μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, είναι αληθινότατα. Ακάθαρτος λοιπόν είναι ο τόπος που έγινε μια αμαρτία. Προσέξτε ακόμη κάτι. Ακάθαρτος είναι και ο τόπος εις τον οποίον κρύφτηκε θησαυρός, χρήματα, λίρες, αλλά με βρώμικο τρόπο. Ξέρετε, εδώ και 40 χρόνια πίσω, 50 χρόνια πίσω, να μην αναφερθώ στα γεγονότα και τα περιστατικά εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολλά χρήματα, λίρες κρύφτηκαν, θαύτηκαν. Ξέρετε αυτά τα χρήματα υπό ποιες συνθήκες πολλές φορές κρύφτηκαν και θαύτηκαν? Υπό συνθήκες και φωνικών, έγιναν φόνοι. Μπορεί δυο να πήγαν να κρύψουν έναν θησαυρό, τον οποίον βεβαίως αυτόν άρπαξαν από πού, τον κρύπτουν. Έχω εγώ μια ιστορία τέτοια. Ήταν τέσσερις. Τον κρύπτουν τον θησαυρόν και ο ένας σκοτώνει τους τρεις για να γυρίσει κάποια φορά, όταν θα έφευγε από την Ελλάδα θα γυρίζει πίσω, για να βρει τον θησαυρό. Επάνω σε αυτούς τους θησαυρούς οι δαίμονες κάθονται, διότι είναι τόπος ρυπαρός, διότι εκεί αλληλοσκοτώθηκαν άνθρωποι. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές τέτοιες ιστορίες και όπως τα γνωρίζετε πολύ καλά, ότι στην εποχή μας με κάτι μηχανάκια εκεί προσπαθούν οι άνθρωποι, γυρίζουν τα βουνά για να βρουν λίρες και να βρουν θησαυρούς. Σας το ξαναλέγω, οι τόποι αυτοί είναι ρυπαροί, είναι βρώμικοι. Πώς είναι βρώμικοι? Γιατί εκεί δαίμονες κάθονται. Και τα χρήματα αυτά, τα οποία αν κάποιος βρει, είναι αδύνατον τα χρήματα αυτά να βγουν σε καλό. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, όπως μας λέγει εδώ ο Αββάς Ιωάννης, ας προσέξουμε
να μην ρυπαίνουμε των τόπων που κατοικούμε, είτε με την αδικία, είτε με την ανηθικότητα, είτε με οτιδήποτε, γενικά με την αμαρτία. Ρυπαίνεται ο τόπος, ρυπαίνονται τα πρόσωπα και τα σώματα των ανθρώπων, ακόμα ρυπαίνονται και τα αντικείμενα. Στην Καινή Διαθήκη είναι το εξής πράγμα γραμμένο. Λέει ο αδελφόθεος Ιούδας: ρούχο εκ του χρωτός αυτών, από το δέρμα ποιον, των αμαρτωλών ανθρώπων, να μην το πάρετε και να μην το φορέσετε. Ρούχο από ανθρώπους αμαρτωλούς, ρούχο που έρχεται σε επαφή με το δέρμα των αμαρτωλών ανθρώπων, να μην το πάρετε και να μην το χρησιμοποιήσετε. Αυτά που σας είπα απόψε ασφαλώς θα τα θεωρείτε περίεργα, ίσως μήπως και φαντασιόπληκτα. Δεν είναι, χρησιμοποίησα και την Αγία Γραφή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας προσέχουμε. Μόνον η αρετή και η αγιότητα διώχνει τους δαίμονες και καθαρίζει κάθε τόπο. Καθαρίζει τον τόπο, καθαρίζει και τα σώματα. Γι' αυτό αγαπητοί μου, με την εξομολόγηση καθαριζόμεθα, με τη Θεία Κοινωνία αγιαζόμεθα και είμεθα Άγιοι. Και όταν έχουμε τόπον Άγιον, σώμα Άγιον, ψυχήν Αγίαν, τότε οι δαίμονες φυγαδεύονται και ουδέποτε έρχονται ποτέ, μα ποτέ, να μας πειράζουν.